Αύξηση 10 ευρώ θα ισχύσει από αύριο Πέμπτη για όλους τους επιβάτες των δρομολογίων στη σύνδεση με Αϊβαλή, καθώς τίθεται σε ισχύ το λιμενικό τέλος που έχει θεσπιστεί με ΦΕΚ από τις αρχές Ιουνίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τα συμβατικά πλοία το εισιτήριο από 30 ευρώ θα αυξηθεί σε 40 ευρώ, ενώ για τα καταμαράν από 35 σε 45 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Παναγιώτης Χατζικυριάκος δήλωσε για το θέμα στον Έολο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι πλέον εταιρείες είναι αναγκασμένες να αυξήσουν τα εισιτήρια για να μπορούν να αποδώσουν το τέλος του ISPS που είναι 5 ευρώ, αλλά επειδή όταν γίνονται αυξήσεις παρασύρονται λίγο προς τα πάνω οι τιμές. Όλα δείχνουν ότι πλέον η αύξηση θα είναι 10 ευρώ ανά άτομο και πιθανόν υπάρχει μια αύξηση και στα οχήματα. Αυτή η αύξηση από πότε θα είναι σε ισχύ? 99% θα ισχύει από αύριο το μεσημέρι και μετά. Και είναι για τους επισκέπτες που έρχονται από Τουρκία στη Λέσβο? Για όλους, ναι. Ανεξαρτήτως για όλους τους επιβάτες πλέον. Ναι, θα αφορά την σύνδεση με τη Λιβάνια ή Βαλή με τη Λίνη. Να μας υπενθυμίσετε πόσο κόστιζαν τα εισιτήρια τώρα? Τα εισιτήρια ήταν 30 ευρώ με τα συμβατικά πλοία, με τα επιστροφής, θα πάει 40 και με τα καταμάραν που ήταν 35 θα πάει 45. Από Σμύρνη το ίδιο? Από Σμύρνη, επειδή σταματάει το τελευταίο δρομολόγιο, δεν νομίζω θα έχουμε κάποια διαφορά. Όταν με το καλό ξαναμπεί η εταιρεία θα δούμε τότε πώς θα συμπεριφερθεί και τι αποφάσεις θα πάρουν τότε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, η Kia δεν έχει εκδοθεί ακόμα, η καινούργια Kia με τη στροποποίηση. Δεν έχει εκδοθεί, αλλά θα πρέπει όμως, είναι θέμα χρόνου. Δεν μπορούν οι εταιρείες να περιμένουν να ανακοινωθεί επίσημα, διότι ο χρόνος τρέχει και αν πάει μια εβδομάδα, 10 μέρες πίσω ή μια ημερομηνία η οποία αφορά λίγο προς τα πίσω, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα λεφτά θα πρέπει να αποδοθούν. Ξέγινε τόσο αγώνες για να μην τα πληρώσουν οι εταιρείες, πρέπει οι εταιρείες να αντιδράσουν άμεσα για να μην επικομιστούν ήδη στο ποσό και να μπορούν να το αποδώσουν στα ελληνικά ταμεία.